Θα μου επιτρέψετε να πω ένα όνομα. Έλα εδώ ρε Κωνσταντίνε, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Άλλον Κωνσταντίνε, έλα εσύ. Και ένας ακόμα Κωνσταντίνος, ψηλός εκεί της. Έλα εδώ βρε Κωστάκη. Δεν θέλεις, ε. Έτσι για να μας ελέγχουν την ψυχή και την καρδιά. Ξέρετε από πού ήρθε. Από την Αθήνα. Για να φτάσει εδώ κάθε μήνα να έρχεται να εξομολογείται και λέει σήμερα θα το κάνω διπλό. Και θα εξομολογηθώ και θα έρθω να κοινωνήσω μαζί σου πάντα. Κάτσε. Καταλάβατε ποιοι θα μας δικάσουν. Εμείς κάποιοι κάνουμε μετάνοιες, απόδειπνα, μεσονυκτικά, όρθρους, τέτοια, νομίζουμε. Και κάποιοι στην άκρη κάνουν αυτό που ακριβώς θέλει ο Θεός και το κάνουν και στην άκρη και το κάνουν και κρυμμένοι και αλλιώς φαίνονται. Την τρέλα τη δικιά μου έχει και αυτός με άλλη ομάδα της Αθήνας. Αλλά εγώ τον αγαπάω πολύ όμως. Γιατί μου έδωσε την καρδιά του. Αυτόν λοιπόν τον Χριστό να πάρουμε σήμερα μαζί μας. Αυτόν τον Χριστό που ήρθε για να δει τον άνθρωπο που βασανίζονταν χωρίς την ελπίδα Θεού, χωρίς την ελπίδα της Αναστάσεως, χαμένος μέσα στην απελπισία του ήταν ο άνθρωπος. Και ήρθε, λέει ο Χριστός, μορφή δούλου λαφών. Ήρθε σαν δούλος. Εν ομοιώματι ανθρώπων γινόμενος. Πήρε το σώμα μας, πήρε την ύπαρξή μας. Και αυτό που πήρε, αυτό εθεράπευσε τον άνθρωπο. Δεν ήρθε ούτε να το παίξει Θεός, ούτε να το παίξει παντοδύναμος, ούτε να ντυθεί σκύπτρα και θρόνους και στρατούς για να επιβάλλει την ύπαρξή του. Ήρθε ως ο έσχατος των ανθρώπων. Ήρθε σαν δούλος για να κάνει, λέει, τον άνθρωπο Θεόν απεργάσατο. Για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Κατεβαίνει, κρύβει τη θεότητα και παίρνει και αγκαλιάζει τον καθέναν μας για να μας κάνει παιδιά του Θεού. Για να μας κάνει αδελφούς του. Για να μας παραδοθεί και τον έχουμε παντοτινή μας ελπίδα. Και ο Χριστός ήρθε για να καταλήξει στο σταυρό και στον τάφο. Γιατί ήξερε ότι από εκεί μέσα, από τη δικιά του θυσία, θα πηγάσει η δικιά μας η σωτηρία. Αυτόν λοιπόν τον Χριστό γιορτάζουμε και σήμερα και θέλω να τον πάρετε μαζί σας. Ο καθένας να πάρει στην καρδιά του τον Χριστό, αλλά, αν πάρουμε μόνο τον Χριστό και όχι τον συνάνθρωπο, πάλι φεύγει ο Χριστός. Δεν κάθεται. Για να κάτσει μέσα στις καρδιές μας, πρέπει να είναι πλημμυρισμένες από αγάπη, από ταπείνωση, από υπομονή. Τότε έρχομαι, λέει, και μονήν παρά αυτό πίσω. Σ' αυτόν που τα έχει αυτά, θα φτιάξω, λέει, ένα μοναστήρι και θα μείνω μέσα του. Για πάντα. Να είμαστε καλά, λοιπόν. Να είμαστε γεροί. Να είμαστε χαρούμενοι. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί? Γιατί θα έχουμε το φως του Χριστού στη ζωή μας. Μη σκέφτεστε, μωρέ. Το λέω συνέχεια, μη σκέφτεστε, κλείστε το ρημάδι,
σε τζάμπα δρόμους μας πάει, σε τζάμπα μονοπάτια μας παιδεύει. Ανοίξτε την καρδιά σας, αγκαλιάστε τον συνάνθρωπο, να μας αγκαλιάσει ο Χριστός και να πάμε, να πάμε, να πάμε, να πάμε, να πάμε. Πού? Στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το τέλος. Το τέλος ποτέ δεν είναι εδώ. Το τέλος πάντα είναι εκεί. Πού? Στο σπίτι του Χριστού. Πού? Στο παλάτι του Χριστού. Πού? Στην αγκαλιά του Χριστού. Στη ζωή του Χριστού. Στη χάρη του Χριστού. Στην ευλογία του Χριστού. Να είστε καλά με τα σπίτια σας, με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας, με ό,τι αγαπάτε. Να το έχει ο Χριστός άφθονο στη ζωή σας. Άφθονο. Άφθονο. Και όταν χρειαστείτε κανέναν χαζό παπά, αλλά χαζό όμως να έρθει τη σημαίνει. Αν ψάχνετε σοβαρό παπά να παταλούν. Δεν τα χαλάω τώρα στο τέλος. Εγώ έτσι θα πω. Χαζός, χαζός, χαζότερος. Και λέει και ένα αυτό χαζότατος. Τελείως χαζότερος. Για δέση μου, μπράβο πρόεδρε. Έτσι. Ξέρεις, εσύ με ξέρεις καλύτερα. Ε? Αλλά επιμένεις να έρθεσαι. Να είστε καλά. Τώρα, όσοι δεν κοινωνήσατε, κάθεστε εδώ στην άκρη, θα σας κοινωνήσω αμέσως μετά. Θεία Κοινωνία, αγιασμός, παίρνετε και στα σπίτια σας, όχι θα φάτε, θα πιείτε, θα γλεντήσετε και θα πιείτε. Όσοι φάγανε στο σπίτι τους, στο σπίτι σας, θα κοινωνήσουν αύριο το πρωί νηστική και μετά τον φυλάμε κάπου τον αγιασμό σαν Θεία Κοινωνία, λένε οι πατέρες. Και μετά από τον αγιασμό, πάρτε και το αντίδωρο, πάρτε και την αρτοπλασία, πάρτε και την αγκαλιά μου και να πάτε στο καλό. Και Άγια. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός και χαρά μεγάλη και αγιασμός κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό κάθε την Κυρά μας η Παναγιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα φέτη με την Κυρά. Όργανο βαστάει και ρηκράτη και τον Αηγιάννη παρακαλεί. Αηγιάννα φέτη και βαπτιστή, βάπτισε και μένα Θεού παιδί. Να ανεβώ επάνω στον ουρανό, να μαζέψω Ρόδα και Λιβανό. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα φέτη με την Κυρά. Δύναμε και θέλω και προσκυνώ και τον Κύριό μου παρακαλώ. Να ανεβώ πάνω στον ουρανό, να μαζέψω Ρόδα και Λιβανό. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα φέτη και την Κυρά. Άγια Γιάννη αφέντη και βαπτιστή, έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί. Να γιαστούν οι κάμποι και τα νερά, να γιαστεί κι αφέντης με την Κυρά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα Πάτε με την Κυρά. Θα πούμε άλλο. Παρακάτω με εσάς πέμπεξα. Γιατί θέλουμε μια άνθρωση.